Γεια σας, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα ουσιαστικά χωρί κόψη το άπνισμα. Έχω κάνει αυτό που είπα, ότι θα τραβάω σε διάφορα σημεία που αισθάνομαι ότι θέλω να κάνω, να τιμήσω ή να κάνω τσιγάρο. Τραβήξει βιντεάκια θα παίξουν από πίσω αυτά ή μετά ανάλογα. Τώρα να το ξεκαθαρίσω. Όταν λέω θέλω να κάνω τσιγάρο, για να ξέρουμε το τι λέω. Επειδή εγώ ήμουν χρόνια καρκινιστής, ακόμα και με το άτμισμα, όταν ήθελα να τιμήσω, αισθάνομαι ότι ήθελα να κάνω τσιγάρο. Ασχετά, δεν γούστερα το τσιγάρο. Όπως και τώρα που δεν ατμίζω, ούτε καπνίζω, όταν έχω αυτή την αίσθηση, θέλω να κάνω τσιγάρο. Είτε άτμισμα θεωρείται ως ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί το τσιγάρο που θέλω είναι νικοτίνη, είτε να κάνω κανονικό τσιγάρο. Οπότε τώρα θα παίξουν διάφορα βιντεάκια από αυτά που ίσως κιόλας θα δούμε, γιατί δεν έχω δει ακριβώς τι έχω μαζέψει. Θα έχει και σημερινά λογικά, εάν και εφόσον μπορέσω, γιατί δεν είναι μόνο το ότι θέλω να τμήσω, να καπνίσω, να πάρω νοικοτήνη, είναι ότι και να τραβήξω το τι κάνω, είναι και το αν μπορώ να τραβήξω το τι κάνω. Αν είμαι στη δουλειά, δεν θα μπορέσω. Αν είμαι εδώ και εκείνη την ώρα είμαι με το μωρό, πάλι θα μπορέσω να τραβήξω βίντεο. Οπότε, ας πάρουμε ως συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ας πάρουμε ως... Οπότε, ας δούμε αυτό που σας λέω, που είναι η σύνοψη σε αυτό το κομμάτι του βίντεο και βλέπουμε. Ως αρχή, είναι σημαντικό, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εγώ, τις ώρες που μου έρχεται να τμήσω, να καπνίσω, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι για όλους, να πάρω νοικοτήνη, έτσι θα το λέμε από εδώ και μπρος, γιατί αυτό είναι το κοινό του τσιγάρου και του αρνισματός, ότι λαμβάνει νοικοτήνη, οπότε με οποιονδήποτε τρόπο να πάρω νοικοτήνη. Αισθάνομαι ένα πράγμα, τώρα πώς θα το εξηγήσω. Αν έχει πάθει κανείς σας ποτέ κρίση άγχους, όπου αισθάνεσαι ένα πράγμα εδώ μέσα, είναι κάπως έτσι. Οπότε αισθάνομαι κάπως έτσι, να κάτι να γεμίζει εδώ πέρα και να θέλω οπωσδήποτε να πάρω νοικοτήνη. Ένα καλό κόλπο πέραν του φαγητού που πολλοί το χρησιμοποιούν, τρώνε. Γι' αυτό και όσοι στο παρελθόν, όσοι σταματούσαν το τσιγάρο απευθείας, προσπαθούσαν τουλάχιστον να πέραν κιλά, είναι να βρεις να κάνεις πράγματα. Δηλαδή, δουλειές στο σπίτι, αν είσαι στο σπίτι. Κάποιες εργασίες προσωπικές σου, παιδί μου, να πας να ξεριστείς. Ακόμα και αν το συνδέεις το τσιγάρο ή το άτμισμα, την πρόσληψη νοικοτήνη, συγγνώμη, με το ξύρισμα, γιατί πολλοί το κάνουν. Να πεις όχι, δεν θα κάνω, δεν θα πάρω νοικοτήνη, θα ασχοληθώ με κάτι, θα πας να κάνεις μια κατασκευή, αν σου αρέσει η κατασκευή με ξύλο, μέταλλο κάτι, ή η ζωγραφική, ή το παιχνίδι στον υπολογιστή, το gaming, ή το να δεις ταινίες. Θα σε κάνουν να ξεχαστείς. Αυτό είναι ένα κόλπο που είδα. Το κακό με τους άτμιστές είναι ότι στην περίπτωση που πούνε ότι θέλω να κόψω το τσιγάρο, το άτμισμα, συγγνώμη, θα κόψω το άτμισμα και να μην λαμβάνω νοικοτήνη πλέον, αναγκαστικά δεν θα έχεις τον εξοπλισμό τον ατμιστικό μαζί σου ή δίπλα από εκεί που κάθεσαι. Εγώ, ας πούμε, τα έχω μαζέψει όλα, τα έχω σε κουτάκια και θέλω να τα μαζέψω όλα σε μια μεγάλη κούτα. Παίζουν λογικά και βίντεο από αυτό, γιατί θα βάλει την action cam να τραβάω. Δεν μπορούσα να το κάνω όλα γιατί ήθελα και άλλη κούτα. Λοιπόν, οπότε
Δεν μπορεί να έχει όπω είπε ένα από το ανατμιστικό εξοπλισμό μαζί σου ή να τον έχει, ξέρω εγώ, με εδώ στο γραφείο να τον έχω το φατσαφόρη σε ένα ράφι έτοιμο να προσωρήσει και να πλέον θέλω να κόψω το άτμισμα και γενικά την προσλήψη νικοτίνη. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα έχω μαζεμένα κάπου, καθαρισμένα, ίσως να τα δώσω, να τα ξεφορτωθώ, να μην τα έχω δίπλα μου, γιατί πετάγεις και παίρνεις ένα υγρό και κάνεις και μπορείς να ξαναχνήσεις είτε με νικοτίνη είτε χωρίς. Μπορεί να έχεις και νικοτίνη, ας πούμε. Πετάγεις και παίρνεις ένα υγρό, τα σβήνουμε τα προηγούμενα. Οπότε, εφόσον δεν έχεις τον εξοπλισμό μαζί σου, ούτε π.χ. εγώ είμαι στη δουλειά και θέλω και μου ήρθε, δεν μπορώ να τον κουβαλάω μαζί μου και να πω ότι αν θελήσω θα κάνω τζούρα. Οπότε το πιο εύκολο για έναν ανατμιστή που προσπαθεί να κόψει και το άτμισμα είναι να πάει να κάνει τσιγάρο, κανονικό τσιγάρο. Γιατί ούτε θα πας να πεις ότι πετάγομαι εφόσον είμαι έξω, πάω σε ένα κατάστημα με ανατμιστικά ήδη και παίρνω καινούργιο εξοπλισμό για να κάνω δύο τζούρες, γιατί μετά λες, όπα, θα δώσω λεφτά, ένα αλφα ποσό, ο χαμηλότερο, ξέρω εγώ, 40 ευρώ, για να κάνω τις δύο τζούρες και να πω μετά όχι, συνεχίζω, το ξαναπετάξω. Οπότε πιο εύκολο είναι να πάρεις ένα παγκόσμιο τσιγάρα και να κάνεις. Οπότε εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει να πεις στον εαυτό σου όχι, το αισθάνθηκα αυτό, πρέπει να πεις στον εαυτό σου όχι και να βρεις από εκεί και πέρα το δικό σου κόλπο, πώς να επιβληθείς. Δεν είναι στον εαυτό σου να το πω. Ας το πω στον εαυτό σου. Είδε στον εαυτό σου ότι θέλεις τέλος πάντων να πάρει νικοτίνη. Επίσης είδα κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου, ενώ συνήθως όταν εργάζομαι, όχι συνήθως όταν εργάζομαι, δεν άτμιζα. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου δεν είναι ότι είμαι σε ένα μέρος όπου μπορώ να τμήσω, μόνο στο διάλειμμα μου. Οπότε είδα όμως παρόλα αυτά, για χθες που ήταν η πρώτη μέρα που δούλευα και είμαι χωρίς τσιγάρο, χωρίς νικοτίνη, είδα ότι κατά τη διάρκεια που δεν θα προσαλέμβανε ο οργανισμός μου νικοτίνη ούτως ή άλλως, είχα πολύ πιο έντονη αυτή τη θέληση από ότι κανονικά, εάν άτμιζα ακόμα. Βέβαια, εκεί δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δεν μπορούσα να πάω να ούτε να πάρω τσιγάρο, ούτε μπόφου συναντέλφους που ατμίζω να ατμίσω, γιατί δούλευα, οπότε δεν είχα δυνατότητα, ξαναλέω. Εκεί θέλει ένα self-control, ίσως εκεί σου δημιουργούνται και νεύρα. Αυτό πιστεύω είναι το βασικό. Πιο πολύ να προσπαθείς να ελέγξεις αυτό που αισθάνεσαι μέσα σου, να έχεις την υπομονή πιο πολύ. Όταν το αισθάνεσαι αυτό, κάποια στιγμή θα φύγει. Άλλες φορές θα κάνει πιο πολύ, άλλες φορές θα αργήσει. Όσο πιο νωρίς είσαι και ίσως και όσο πιο πολύ νικοτίνη προσλάμβανες στον οργανισμό σου πριν την διακοπή, τόσο πιο έντονο είναι στην αρχή, πιστεύω. Θα δούμε. Και προπάντων, για τους ατμιστές που μπορεί να το προσπαθούν αυτό, μην πάρετε τσίγαρα. Είναι το πιο εύκολο να πάρεις τσίγαρα. 4-5 ευρώ κάνουν, πας πετάεις και παίρνεις ένα παγκέτο στο πέπτορο και λες εντάξει, εκεί. Είναι διαφορετικό το ποσό, οπότε σε κάνει πιο εύκολο να πας εκεί. Αυτά είναι για ουσιαστικά την πρώτη μέρα. Σήμερα είναι η δεύτερη. Είναι τρίτη σήμερα, οπότε αυτό που είχαμε γράψει ήταν η Κυριακή απόγευμα. Οπότε δεν πιάνω την πρώτη μέρα, γιατί ήταν απόγευμα, οπότε πιάνω την Δευτέρα και σήμερα, τρίτη. Ναι, ως δεύτερη μέρα. Και μήνυμα στο Messenger. Αυτά. Αν θυμηθώ κάτι άλλο θα ανοίξω για να τα πούμε. Συνεχίζει να περνάτε καλά. Τα λέμε.